Πάμε εμείς τώρα να τα πούμε μαζί με τον επίκουρο καθηγητή παθολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Χαλβατσιώτη. Έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε και ως πρώτο προσκεκλημένο ουσιαστικά στη μετά-κορονοϊό εποχή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Άρα μπήκαμε στη μετά-κορονοϊό εποχή. Εσείς θα μας το πείτε αυτό. Γιατί ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που δείχνει λίγο να έχει χαλαρώσει η κατάσταση από την πλευρά του κόσμου, είναι έτσι? Ο κόσμος νιώθει λίγο περισσότερο ασφαλής από ό,τι ένιωθε πριν, από τα αποτελέσματα βέβαια, αλλά προσοχή λίγο, γιατί αυτό μπορεί να μας παρασύρει σε κινήσεις και σε καταστάσεις που μπορούμε μετά να πούμε ότι κακώς το κάναμε. Μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία που ενδεχόμενα να έχει άνοιγμα και κλείσιμο μέτρων, δηλαδή να μπαίνουμε σε διαδικασία που να μετράμε κάθε φορά την κατάσταση και να έχουμε την επιβολή νέων μέτρων. Όπως σημαίνει και σε άλλες χώρες. Όλα είναι πιθανά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ιός υπάρχει. Ο ιός δεν έχει φύγει. Οι πράξεις μας όλες του πρόσφατου παρελθόντος είχαν να κάνουν με την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης περισσότερο. Με την έννοια πια ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι στους 100 ασθενείς, στους 100 που θα πάρουν τον ιό, ο ένας θα πεθάνει. Αλλά δεν ξέραμε ποιος θα είναι αυτός καταρχήν. Άρα προφυλαζόμασταν. Το σημαντικότερο ήταν όμως ότι επειδή αυτός ο ιός έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, θα έπρεπε να σπάσουμε τη μεταδοτικότητά του. Διότι εάν αρρωσταίνανε πολλοί από αυτούς τους 1%, δεν ήταν σίγουρο, όπως αποδείχε στην Ιταλία, ότι το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία μας, οι μονάδες θετικής θεραπείας θα μπορέσουν αυτούς τους άνθρωπους να αντιμετωπίσουν. Που σημαίνει ότι πιθανόν να χάναμε και κάποιους, όπως χαθήκανε στην Ιταλία, γιατί δεν υπήρχαν οι μονάδες να τους νοσηλεύσουν. Που αν υπήρχαν, θα ζούσαν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε αφενός με τη φροντίδα για τη δικιά μας την υγεία, αλλά και τη φροντίδα για αυτούς οι οποίοι δυστυχώς δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε και για τους δύο λόγους. Λοιπόν, ο ιός υπάρχει, για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, και θα πρέπει να κρατήσουμε όλη αυτή τη φροντίδα που είχαμε μέχρι τώρα, χωρίς βέβαια να καταστρέψουμε και τη ζωή μας και την οικονομία στην οποία στηρίζεται η καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν, γενικά, μένουμε στο σπίτι αν δεν χρειάζεται να βγούμε έξω. Παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας εκείνα τα οποία θα μειώσουν τη μεταδοτικότητα, θα συνεχίσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να φρενάρουν τη μεταδοτικότητα του ιού και σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην καθημερινότητα, στην κανονικότητά μας, γιατί και αυτή είναι απαραίτητη βέβαια. Το θέμα είναι ο κίνδυνος παραμένει. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες. Ακριβώς. Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι υπάρχει όλη αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με τα μέτρα, με τις μάσκες, με όλη αυτή την κατάσταση. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε τις μάσκες, να το πω έτσι, και πόσο πρέπει να τις έχουμε στη ζωή μας τις μάσκες? Αν μας αρέσει η ζωή και αρέσει η ζωή να υπάρχει και στους ανθρώπους μας, να μην χάσουμε κανέναν, γιατί όλοι χρειάζονται σε αυτή την κοινωνία, θα πρέπει να τις φοράμε. Προφανώς. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται είναι προληπτικά και πολύ σημαντικά. Έχετε κάνει ουσιαστικά και στην πρώτη γραμμή, εγώ θα πω, τη όλη κατάσταση με τον κορονοϊό στο Αττικό Νοσοκομείο και μια σημαντική έρευνα, εργασία για τον κορονοϊό. Τι δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα? Αυτή η μελέτη ασχολήθηκε με τους βαριά ασθενείς από τον κορονοϊό. Είχα την τιμή και τη χαρά να μου παραχυθούν τα στοιχεία από τους φακέλους 90 ασθενών από όλη την Ελλάδα, από τις εντατικές μονάδες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, από την Πάτρα, και μελετήσαμε λίγο και τα δημογραφικά τους, δηλαδή τις ηλικίες τους, το φύλο τους, τη βαρύτητά τους, ποια ήταν τα νοσήματα τα οποία συνεπήρχαν, ποια ήταν τα νοσήματα τα οποία τους οδηγήσαν στο θάνατο, όσους οδηγήσαν σε θάνατο, για να μάθουμε περισσότερα για αυτό τον ιό, τουλάχιστον να προστατεύουμε καλύτερα κάποιους και ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι. Για να μας ξεφύγει κάποιος από τους ασθενείς αυτούς. Είδαμε για παράδειγμα ότι ο διαβήτης είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το 30% από αυτών που πεθάνανε είχαν ζάχαρο. Το 20% γενικά των ασθενών με διαβήτη, με κορονοϊό, η δεύτερη πιο συχνή υποκείμενη πάθηση ήταν ο διαβήτης. Η πρώτη ήταν η υπέρταση, σχεδόν η μισή είχαν πίεση. Τα καρδιακά νοσήματα επίσης ήταν πολύ σημαντικά. Λέγεται ότι η γύρανση επιλέγει αυτούς τους οποίους θα χάσουμε, αλλά στην πραγματικότητα η ηλικία δεν φαίνεται να είναι ο παράγοντας που οδηγεί στο θάνατο. Επειδή οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν περισσότερα νοσήματα, άρα κινδυνεύουν και περισσότερο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πεθαίνουν και νέοι και πεθαίνουν κάτω των 55 χρόνων. Και αυτοί που πεθαίνουν είναι νεότεροι. Ο κυριότερος παράγοντας, ο οποίος ουσιαστικά συνδέεται με τη αιτία θανάτου, είναι η παχυσαρκία. Άρα λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον
για το μέλλον, να προσέξουμε, γιατί ο ιός πάντα υπάρχει και θα υπάρχει, και κάποιοι ανάλογοι ιοί μπορεί να μας τιμωρήσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες? Βλέπουμε μία σειρά από κανόνες καθημερινά που μπαίνουν στη καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε να δείτε, θα εκμεταλλευτούμε ό,τι μας δίνει, η δυνατότητα μας δίνει η τεχνολογία, που κάποιες άλλες χώρες το είχαν υιοθετήσει πολύ πιο πριν, γιατί έτσι θα προφυλάξουμε και τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Θα κρατήσουμε αυτά τα μέτρα. Τώρα δεν είναι και φοβερό πράγμα να σου λένε να φορέσεις μια μάσκα όταν θα βρίσκεσαι σε έναν χώρο που θα υπάρχουν και άλλοι, για να προφυλάξεις τους άλλους τουλάχιστον. Δεν είναι φοβερά δύσκολο να μην έχεις χειραψίες. Δεν είναι φοβερά δύσκολο το να πλένεις τα χέρια σου. Δεν σου ζητήθηκε να τα κόψεις, να τα πλύνεις. Να κρατήσεις τις συνθήκες υγιεινής που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να τις έχεις. Απλώς να είσαι λίγο πιο λεπτομερής τώρα. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα της καθημερινότητας τα οποία πρέπει να φροντίσουμε να τα υιοθετήσουμε συνεχώς και αδιαλείπτως. Όχι με ψυχαναγκασμό. Θα σας ρωτήσω αναγκαστικά για πόσο καιρό, γιατί το λέω αυτό, γιατί να δούμε αν είμαστε κοντά σε μια λύση. Ακούμε καθημερινά, έχουμε τρελαθεί να διαβάζουμε μοντέλα ή καταστάσεις που έχουν να βρεθεί με θεραπείες, με άλλες αναφορές γύρω από το εμβόλιο. Πόσο κοντά είμαστε, τέλος πάντων, στην αντιμετώπιση? Οι αρχαίοι Έλληνες, ο Ιπποκράτης έλεγε το προλαμβάνει καλύτερο το θεραπεύει. Άρα όσον αφορά την πρόληψη είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο θα αργήσει, τουλάχιστον κάνα χρόνο. Και αυτό όχι γιατί αδυνατούν τα εργαστήρια να παρασκευάσουν το εμβόλιο, ήδη γνωρίζουμε ότι ξεκίνησαν οι μελέτες. Και είναι και δραστικό. Το θέμα είναι ασφαλές, έχει παρενέργειες. Για να διαπιστώσουμε αν ένα εμβόλιο έχει παρενέργειες ή όχι, χρειάζονται μερικοί μήνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο να γλιτώσουμε τον κορονοϊό και τελικά να πεθάνουμε από άλλα θέματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να έχουμε ένα και δραστικό αλλά και ασφαλές εμβόλιο. Τώρα, όσον αφορά τα φάρμακα, ο κορονοϊός είναι ιός. Δεν έχουμε φάρμακο πρακτικά για κανέναν ιό μέχρι τώρα, είτε για τον ιό του κρυολογήματος, είτε για τον ιό του AIDS, είτε για κανέναν ιό. Απλώς τα φάρμακα, τα αντιϊκά που έχει η φαρέτρα μας, είναι φάρμακα τα οποία καθυστερούν την εξέλιξη, την αναπαραγωγή του ιού. Και επειδή για τον κορονοϊό δεν είχαμε, χρησιμοποιήθηκαν αντιϊκά φάρμακα για τον ιό του έμπολα, για τον ιό του AIDS, να δούμε εάν έχουν κάποια δραστικότητα και στη λειτουργικότητα αυτού του νέου ιού. Αυτά είναι λοιπόν τα περίφημα φάρμακα που ακούμε αριστερά-δεξιά και δοκιμάζονται. Αλλά τα αποτελέσματα ακόμα δεν είναι γνωστά και δεν αναμένονται να είναι και σημαντικά δραστικά. Θα βοηθήσουν σίγουρα ασθενείς που βρίσκονται σε βαρύτερο στάδιο. Μου είπατε νωρίτερα για την όλη προσπάθεια που γίνεται στον χώρο της υγείας και σίγουρα βλέπουμε μία αναπροσαρμογή. Και επιτέλους, θα λέει κανείς, το κράτος προσέχει και την υγεία. Έπρεπε να βρεθούμε μέσα σε διαστάσεις πανδημίας. Προσέχουν όλη την υγεία και στρέψαν και το ενδιαφέρον τους. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτής σήμερα. Ξέρουμε πολύ καλά τα δεδομένα. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν αυτή η αναπροσαρμογή της κατάστασης μας δείξει σε μια κατεύθυνση και μας οδηγεί σε μια κατεύθυνση ώστε να έχουμε πια αυτό το επιθυμητό μοντέλο υγείας. Με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που πρέπει να ενισχυθεί, με τις δομές του νοσοκομείου που πρέπει να είναι ενδυναμωμένες μετά από αυτή την υπόθεση. Ξέρετε, είδατε, εδώ στην Ελλάδα φάνηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον κορονοϊό η έλλειψη της πρωτοβάθμιας. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αντέξουν τους ασθενείς του εξωτερικού ιατρίου. Αυτά τους αναλαμβάνουν οι οικογενειακοί γιατροί, οι προσωπικοί γιατροί. Τα νοσοκομεία είναι για τους βαριά νοσηλευόμενους. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η οδηγία από τον ΕΟΔΗ ήταν: αν έχετε λίγο κρυολόγημα, αν είσαστε σε ύποπτα συμπτώματα, μείνετε στο σπίτι. Το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν μένει από μόνος στο σπίτι, θα πάρει τον οικογενειακό του γιατρό και ευτυχώς που υπάρχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι ασκούν την πρωτοβάθμια φροντίδα με δικά τους, ας το πούμε, μέσα, γιατί δεν τους έδωσε κανένας μάσκες, δεν τους έδωσε κανένας αντισηπτικά, δεν τους έδωσε κανένας χρήματα όταν τους υποχρεώσαν και αυτούς να κλείσουν τα ιατρία, αλλά τα τηλέφωνα τα σηκώνανε, απαντούσαν στους ασθενείς τους και έδειξε λίγο πολύ την αναγκαιότητα δημιουργίας πραγματικά ενός πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας που να ξέρει ο ασθενής ότι θα χτυπήσει την πόρτα του γιατρού, του κάποιου γιατρού και δεν θα χρειαστεί να τρέξει στο νοσοκομείο, όπου και εκεί πιθανότητα το υγειακό φορτίο είναι πολύ πιο ψηλό λόγω των βαριών περιστατικών. Άρα λοιπόν πραγματικά πρέπει να ανασχεδιάσουμε το σύστημα υγείας πλέον προς αυτή την κατεύθυνση που λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να ρωτήσω για εσάς, γιατί μαθαίνουμε ευχάριστα σε αυτή την προσαρμογή, θα έλεγε κανείς, και τη νέα κατάσταση με την υγεία. Αναμένεται να αναλάβετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε επιτελικό επίπεδο πια. Ναι, είχα τη χαρά να προσκληθώ την τιμή από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Μπακογιάννη, να
κατά κάποιο τρόπο να συντονίσω την προσπάθεια εφαρμογής, δημιουργίας και εφαρμογής ενός πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, γιατί με ένα νόμο της κυβέρνησης πριν τριμήνου και αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σεντορικάκος το είχε αναφέρει σε αυτό εδώ το δελτίο, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά αναλαμβάνει την ευθύνη της η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν μου ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων να συντονίσω τη δημιουργία ακριβώς ενός δικτύου πρωτοβάθμιας υγείας για το Δήμο Αθηναίων, το οποίο, αν το θέλετε, θα προσπαθήσουμε να το δημιουργήσουμε σαν ένα πρότυπο, να το υιοθετήσουν και άλλοι Δήμοι στη συνέχεια. Και για το λόγο αυτό μου ζήτησε να προείσταμαι και των υπηρεσιών υγείας, τέλος πάντων να έχω την ευθύνη των υπηρεσιών υγείας του Δήμου, αναλαμβάνοντας και τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ελπής. Το Νοσοκομείο Ελπής είναι δημοτικό νοσοκομείο, ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διοικητής εκείνο ο αντιπρόεδρος, γιατί το κράτος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αναλαμβάνει το κόστος λειτουργίας του, αλλά επειδή ανήκει στο Δήμο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μάλλον από τον Δήμαρχο Αθηναίων και μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία και αυτή την τιμή. Καλή επιτυχία να πω και σε αυτό το εγχείρημα, αλλά φαντάζομαι ότι το που θα βρει μια άμεση εφαρμογή στην Αθήνα να το φέρετε και στην αγαπημένη σας Μεσσηνία. Πρώτα απ' όλα. Όπως το έχω αποδείξει και στο παρελθόν. Το ξέρουμε αυτό, είσαστε πάντα κοντά στην περιοχή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.